Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το πλειστό του Κάρβουνου που απόψε για την φάση των 16 της Master League οι Phoenix Bumps αντιμετωπίζουν την Flood. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και σήμερα θα κρυθεί το ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση για τις 8 καλύτερες ομάδες της Master League. Οι Bumps είχαν επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 63-50, ωστόσο η σοφάριση ήρθε από την Flood στην δεύτερη αναμέτρηση με 68-49 και έτσι τώρα έχουμε οδηγηθεί στο τρίτο παιχνίδι, το οποίο έχει ξεκινήσει μόλις. Τους Phoenix Bumps ήταν στην επίθεση. Οι Bumps που ξεκινούν με Δεδούση, Μοσκόφουγλου, Παπαντονίου, Παλαμιδά και Χαριτόπουλο. Ενώ από την άλλη για την Flood έχουμε Αναματερό, Γρηγορακάκη, Ζαφυρόπουλο, Κουσάση και Τσάπα στην πρώτη πεντάδα. Καλάθι. Phoenix Bumps είναι στην επίθεση. Ροδεδούσης κάνει την τρίπλα, θα κρατήσει όμως, θα πάρει ένα δύσκολο σου, το ίδιο θα μαζέψει το επιθετικό rebound και θα σκοράρει για να ανοίξει το σκορ. Θα κάνει το 2-0. Πρώτο καλάθι για τη Ροδεδούση στο μάτς. Είναι στην περιφέρεια. Κρατάει ο Κουσάσης. Πέρασε ο Τσάπας, έφτασε προς τα μέσα, δεν μπορέσε να σκοράρει. Μπάλα κάνει στον Παπαντονίου. Σκαστή πάσα, δεν πέρασε. Κουσάσης μετά το κλέψιμο θα βγάλει μια ωραία πάσα. Τσάπας του δώσε ξανά, εκτέλεσε, δεν το βάλε, παρέμεινε έτσι το 2-0. Ένα γρήγορο τρίποντο, ο οποίος θα καταλήξει σε φάουλ. Κάνει ο Αναματέρος και έτσι στέλνει τον αντιπαλό του, τον Παλαμιδά, στην γραμμή για τρεις βολές. Θα λέει με τον ρέφερι ο Αναματέρος. Φαίνεται να διαφωνεί με αυτό το σφύριγμα. Πρώτη εύστοχη βολή για το 3-0 από τον Παλαμιδά. Κάνει την δεύτερη. Είχε ακόμα μια να εκτελέσει. Χάσει και την τρίτη, έβαλε μία από τις τρεις. Κύριο Τσάπας. Και πάλι Τσάπας άφησε τον Κουσάση. Ζαφυρόπουλος, μπάλα έξω. Για δύο πόντους από τον Τσάπα, έρχεται το rebound. Κατεβάζει ο Δεδούσης. Πάλι και πάλι, ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη, βρήκε χώρο ο Παλαμιδάς, θα σκοράρει κιόλας για το 5-0. Αναζητούν ακόμα το πρώτο τους καλάθι οι φιλοξενούμενοι. Κουσάσης κατεβάζει, ίσως στον Τσάπα και αυτός πιστεύει με χέρι στον Γρηγορακάκη. Δεν πέρασε η πάσα του Αναματερού, ωραία μήνα εδώ από τους άσπρους και η μπάλα θα καταλήξει και πάλι στα δικά τους χέρια. Ο Τσάπας πέταξε εκτός την μπάλα. Συνέχεια με τον Δεδούση. Έχουμε φάουλ μακριά από την μπάλα. Τους ικανεί ο Τσάπας. Είναι και το δεύτερο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Επαναφέρει ο Δεδούσης, βρέθηκε μόνος εκεί ο Χαριτόπουλος, ξεχασμένος από την αντίπαλη άμυνα. Έγινε το 7-0. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Flood. Γι' αυτό έχουμε και γρήγορα το πρώτο time out.
Επιστροφή μετά το time out των φιλοξενούμενων, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να σπάσουν το ρόδι στην αναμέτρηση, με το σκορ να δείχνει 7-0. Τσάπας. Αλικανιώτης. Βαλέφτα στην Ζαφυρόπουλο. Γυρίζει ο Γρηγορακάκης. Έγινε ακόμα ένα λάθος από την πλευρά της Φλουτ. Χαριτόπουλος θα το εκμεταλλευτεί για να φύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά και να ανεβάσει το σκορ στο 9-0. Για τρεις από τον Κουσάση τώρα θα βρουν το πρώτο τους καλάθι φιλοξενούμενοι. Με την τρίποντη εκτέλεση του Κουσάση, ο οποίος ξεκολλάει την ομάδα του από το 0. Σχεδόν 4 λεπτά από ό,τι ξεκίνησε η αναμέτρηση. Αλαμιδάς θα βρεθεί στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Γρήγορα στην άλλη πλευρά ο Τσάπας, παραλίγο να χάσει στο έδαφος. Ο Δεδούσης, κράτησαν όμως οι φιλοξενούμενοι. Ο Σάσης σηκώνεται για ακόμα ένα τρίποντο, αυτή τη φορά όμως είναι άστοχος. Ο Δεδούσης τρέχει γρήγορα, προλαβαίνει και κρατά την μπάλα τους γραμμών. Θα πάρει και το τρίποντο, δεν θα το βάλει όμως. Ο Σάσης τώρα ηρέμει την κατάσταση. Τσαπάς για δύο, στοχή. Άλληψε Παπαντονίου. Στέγεται για να πάρουν θέση και οι συμπαίκτες του. Βρέθηκε εκεί με τον Χαριτόπουλο, Παλαμιτάς όμως κράτησε την μπάλα. Θέλησε να βρει τον Παπαντονίου, που είσαι έκοψε προς το καλάθι. Παίξει καλή άμυνα στη συνέχεια, όχι τόσο καλή γιατί έκανε το φάουλ. Προσπάθεια του εκεί να κλέψει την μπάλα από τον Τσάπα. Τον ακούμπησε αντικανονικά και χρεώθηκαν έτσι με το πρώτο σωματικό η Phoenix Bumps. Βρακάκι στο εντεμεταξύ πέρασε στο μάτσι για τους φιλοξενούμενους. Αλικανιώτη. Πάρει αυτός κοντά, θα σκοράρει, κερδίζοντας και το φάουλ. Έχουμε και μια συμπληρωματική βολή για τον Αλικανιώτη, ο οποίος μειώνει σε 9-5. Για τη βολή του θα την χάσει. Αλαμιδάς μαζεύει. Παπαντονίου, 4,5 λεπτά ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Αλαμιδάς να περάσει από τον Αλικανιώτη, αυτός θα του κάνει το φάουλ, το οποίο είναι το τρίτο για την Φλουτ. Δύο αλλαγές τώρα για τους Bumps. Ο Φρέρης στο μάτς, όπως και ο Καδάς. Φρέρης θα επαναφέρει για τον Παπαντονίου. Αριτόπουλος το πίεσε το σούτ του, βρίσκει σίδερο. Ο Σάσης παίρνει το rebound, βλέπει στα δεξιά του τον Αλικανιώτη. Σταθεί για τρεις και θα το βάλει γρήγορο τρίποντο από τον Αλικανιώτη, ο οποίος δίνει όθη στην ομάδα του και μειώνει στον πόντο πλέον 9-8. Το 9-0 μου κάνει ένα σερί 0-8 η Φλουτ. Οι παίχτες της Φλουτ μάλλον, και εδώ σωστά. Αυτό είναι το μάτσορα στον πόντο, μπορούν να περάσουν μπροστά. Κάνουν κάτι καλό σε αυτή την επίθεση, Κουσάσης. Στέκεται ακόμα ένα τρίποντο για τους φιλοξενούμενους. Όχι καλό όμως. Φρέρης άφησε στον Χαριτόπουλο, πάσα πίσω από την πλάτη. Δεν έρχεται το τρίποντο στην συνέχεια. Τον Μοσκόφογλου. Βρακάκης.
πάλι στο πλάι. Πάει προς τα μέσα, Λικανιώτης θα πετάξει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ από τον Φέρι, ο οποίος το παραδέχεται αμέσως. Έτσι το τρίτο ματικό των Phoenix Bumps δίνει την ευκαιρία στον Αλικανιώτη να βάλει μπροστά την ομάδα του για πρώτη φορά σήμερα. Θα ισοφαρίσει προς το παρόν σε 9-9. Ετοιμάζει τώρα για την δεύτερη. Θα βάλει μπροστά την ομάδα του. 9-10, πρώτο προβάδισμα απόψε για την Φλουντ. Τρέρις. Ωραία κίνηση. Πάσα του δεν ήταν και τόσο καλή. Έχει ακουμπήσει ο παίκτης της Φλουντ, ο Κουσάσης, ο οποίος σηκώνει το χέρι του. Προς τιμήν του παραδέχεται ότι αυτός έβγαλε εκτός. Και έτσι η κατοχή παραμένει στους άσπρους. Έχουν 12 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Χαριτόπουλος ψάχνει λίγο φόρο. Παίζει με τον Παπαντονίου. Σπασιμό της μέσης στον αέρα. Εξαιρετική κίνηση για το 11-10. Παγόπουλος. Ρακάκης άφησε τον Κουσάση. Έχει τον Χαριτόπουλο αυτός πάνω του. Ρακάκης για τρεις. Αστοχή. Μαζεύει ο Παντονίου. Αφού πρώτα πρόλαβε ο Μοσκόφογλου πριν η μπάλα πέρασε εκτός. Ο Παντονίου πάει προς τα μέσα. Θα πάρει την προσπάθεια. Δεν θα καταλήξει σε καλά αυτή. Ρακάκης παίζει με τον Παγόπουλο. Διακυκλωστής για δρόμους. Δίποντο από το ίσο τον Βολόνο. Ζαχυρόπουλος θα βρει στόχο για το 11-12. Τρέρις. Μπαλά τον Μοσκόφογλου, ο οποίος έφτασε μέχρι το τέλος. 13-12. Κουσάσης. Είναι στα αριστερά, Δρακάκης 10 για κίνηση. Την τρίπλα σου για 2 πόντους, εύστοχος και πάλι ο Ζαφυρόπουλος. 13-14, εναλλαγές στο προβάδισμα. Μία σου και μία μου το μάτς. Μπροστά τώρα η Φλουντ. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Χαριτόπουλος παίζει με τον Καδά και πάλι έξω η μπάλα. Φρέντης θα πάρει το σουτ και θα το βάλει. 16-14. Αυτό αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι και το πρώτο τρίποντο των Bumps στο παιχνίδι. Ο Σάσης δεν είδε καρδιά πάσα, επέλεξε να πάρει ίδιο στο σουτ. 33 δευτερόλεπτα. Φρέντης. Γίνεται κίνηση από τον Χαριτόπουλο. Παίρνει το screen. Δίποντο τώρα. Αυτοκτονός από τον Μοσκόφογλου. Μια επίθεση 14 δευτερόλεπτα για την Φλουντ. Παγόπουλος. Θα εκτελέσει. Χρειαζόμενο συστηκτικά. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Παπαντονίου εκτός ισορροπίας θα πετάξει την μπάλα. Χαριτόπουλος δεν μπορεί να μαζέψει το rebound. Φινάλ λοιπόν έτσι στο πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 16-14. Μόλις ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Phoenix Bumps και Flood. Το 16-14 βρίσκεται το σκορ στο συνδυό η σημερινή γηπεδούχη. Αυτό από το σκορ του Δεδούση. Το φάουλ το οποίο έχει γίνει χαμηλά. Δεν μετράει τι έγινε στην εξέλιξη της φάσης. Ρακάκης. Ουσάσης
32. Ο τότε σούτ μαζεύει ο Δεδού στο rebound, παίζει με τον Φρέρι. Ακόμα μια πάσα για τον Χαριτόπουλο, εξαιρετικά εδώ ξεδιπλώθηκε ο εφηνιδιασμός για τους Phoenix Bumps. Με δύο πάσες έφτασαν στο καλάθι για το 18-14. Σάσης υψώνει, θα τελειώσει καλά τη φάση Φρέρης. Βλέπει τον Χαριτόπουλο, ο οποίος έφυγε στην άλλη πλευρά, στέκεται αυτός για δύο, το βάζει και αυτό. 20-14. Αρχίζει και παίρνει μπρος ο Χαριτόπουλος και αναγκάζει την Φλούτ σε time out. Ο Χαριτόπουλος μπήκε δυναμικά και σε ένα λεπτό που έχουμε παίξει στην δεύτερη περίοδο και θα μας σκοράρει 4 πόντους να φέρει τους Bumps στους 20-14. Πάω τώρα που έχει γίνει το Μοσκό Φογλού. Και έχουμε αλλαγή τώρα για τους Bumps. Ο Μοσκό Φογλού θα περάσει εκτός για να μπει στην θέση του Μπακάρης. Μπρακάκης άφησε στον αναματερό. Και πάλι συνεργάζονται οι δυο τους. Τζαφυρόπουλος γυρίζει, το χάνει. Φρέρης αφήνει στον Παπαντονίου. Πάλι Φρέρης. Δούσης κάνει τις σταυρωτές. Παίζει με τον Τουμπακάρη. Βγήκαν δύο παίκτες πάνω του. Βρέθηκε μόνος του και εκτέλεσε από τη γωνία ο Καδάς. 23-14. Ναματερός Σαφυρόπουλος. Τρακάκης θέλει να απαντήσει. Μπάλα όμως βρίσκει σίδερο. Μαζεύει ο Φρέρης. Ντουσής, ακόμα ένα τρίποντο οι Bumps. Αυτή τη φορά όμως δεν θα έρθει το καλάθι. Τσαπάς στα αριστερά ο Ναματερός με τον Δεδύση πάνω του. Σιρόπουλος από μέση απόσταση. Μαζεύουν το rebound οι άσπροι. Η μπάλα στα χέρια του Δεδούση για να αναλάβει αυτός να κατεβάσει. Αφήνει τώρα στον Παπαντονίου. Θα εκτελέσει αυτός. Τσάπας ζητάει γρήγορα από τους παίκτες να φύγουν στην επίθεση. Το με την πάσα του αλλά με πόδι. Τρακάκης. Τσάπας στον Γρηγορακάκη. Αναματερός θα πάρει το σούτ από το πλάι, βάλε περισσότερη δύναμη, αλλά ήταν και ο Τσάπας για να βελτιώσει την κατάσταση. Με το 23-16. Φρέρης. Μπάλα στην περιφέρεια για να εκτελέσει ο Δεδούσης. Θετικό rebound για τους άσπρους. Παπαντονίου. Βλέπει τις επιλογές του Μπακάρης, του δίνει το screen. Δεδούσης από το πλάι, δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Μωρακάκης. Τσαπάς δείχνει το σύστημα. Να περάσει από τον Παπαντονίου, θα πάει κόντρα σε εκείνον. Ο ίδιος παλεύει για το rebound, θα το πάρει και θα βγάλει και έξω την πάσα. Πάλι Τσαπάς, 9 δευτερόλεπτα το ρολόι. Τζαφυρόπουλος θέλει να γυρίσει μπροστά στον Τουμπακάρη. Βρήκε χώρο, δεν βρήκε το καλάθι. Φρέρης, ευνηδιασμός με αριθμητικό πλεονέκτημα για τους Άσους. Πολύ καλή άμυνα του Τσάπα. Και κατοχή είναι για την Φλούντ. Μέσα από τον Δεδούση. Αυτός διαμαρτύρεται. Συνεχίζεται όμως κανονικά το παιχνίδι. Τσάπας. Τζαφυρόπουλος έχει βάλει μέσα τον Τουμπακάρη. Θα του κάνει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό, τρίτο ομαδικό με συγχωρείτε για τους Bumps. 3-0 τα ομαδικά τώρα, ενώ εξτρέφει στο μάτσο ο Παγόπουλος για τους φιλοξενούμενους.
δεύτερη βολή. Ο Ζαφυρόπουλος, την οποία θα βάλει με το 23-17. Τρέρης. Αλλά στο πλάι δε δούσει σε καλή. 26-17. Δεν ξανά το σούτ από εκεί. Το βρήκε τώρα για το σύν 9 των Phoenix Bumps. Κάπας. Ακόμα πιο δεξιά η μπάλα. Αναματερός με πλάτη. Τσαπάς σταματάει. Φαίνει έξω στον Ζαφυρόπουλο. Δεν θα διστάσει αυτή την εκτέλεση για 3. Βγήκε η άμυνα. Μαζί του ο Δεδούσης. Παπαντονίου. Πάλι στον Δεδούση. Αυτή τη φορά θέλει να πλησιάσει. Πάσα ότι ήταν αρκετά δυνατή. Δεν μπορούσε ο Καδάς να την υποδεχτεί καλά. Και έτσι πέρασε εκτός η μπαλά, ωστόσο παραμένει στα χέρια των Phoenix Bumps. Δεν δούσε ακόμα μια τρίποντη εκτέλεση. Δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Σάσης. Παγόπουλος, υπάρχει φάουλ, χαμηλά ή ψηλά, έχουμε δύο βολές τελικά. Ναι, θα τα πούν τώρα οι δύο διαιτητές, να δούμε αν θα αλλάξει η απόφαση, αν θα έχουμε όντως δύο βολές για τον παίκτη της Φλουτ. Επιμένουμε στην απόφαση τους οι ρέφεροι. Γι' αυτό και είναι έτοιμος ήδη για την πρώτη από τις δύο βολές του ο Παγόπουλος. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα στην πρώτη. Παρέμεινε έτσι το 26-17. Βάζει την δεύτερη. 26-18. Τρέρης. Έλαφος. Ο Τουμπακάρης. Όχι, με συγχωρεί το Μοσκόφογλου. Και έχει σφυριχθεί φάουλ. Το έχει κερδίσει από τον αναματερό. Ποιος δείχνει να διαφωνεί. Για την Φλουτ. Ξακολουθούν να τα λένε δύο παίχτες. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ρέρις παίρνει και πάει προς τα μέσα. Στοχεί όμως το lay-up. Αναματερός. Στον Αλικανιώτη. Με δύναμη ο Φρέρης, κάτσε όμως ο Παγόπουλος. Αναματερός κατά την ισορροπία του. Βρίσκει και την πάσα για τον Παγόπουλο. Ο ίδιος θα μαζέψει. Αδύναμο τελειώμα στην συνέχεια. Ναι, έτσι το rebound όμως για την Φλουτ. Στα 10 δευτερόλεπτα το ρολόι. Τσάπας. Σημαδεύει σωστά. 26-20. Μειώνουν στους 6 πόντους πλέον οι φιλοξενούμενοι. Μείον 9. Τώρα η διαφορά πέφτει στους 6 πόντους. Παπαντονίου. Έτσι με τον Μοσκόφογλου. Πάλι Παπαντονίου. Έχουν 4 δευτερόλεπτα οι άσπροι. Πάρει την εκτέλεση ο Καδάς. Βρίσκει σίδερο το τρίποντο. Σάσης. Θα ξεφύγει ωραία. Περνάει, συνεχίζει μόνος. Τα έκανε όλα καλά. Εκτός από την εκτέλεση. Ρισκάρει μια μακρινή πάσα. Λέγει να κατεβάσει σιγά σιγά. Μοσκόφογλου θα πάρει. Όχι τελικά, καθώς παρενέβη ο Τσάπας και πέταξε εκτός την μπάλα. Στρέφει στο μάτι του Ζαφυρόπουλου για την Φλουτ τώρα. Ο αναματέρος θα καθίσει στον πάγκο.
Παλαμιδάς. Έφυγε η μπάλα από τα δικά του χέρια. Και έτσι κατοχή. Ανάει στην Φλουντ. 2.57 ακόμα για το ημίχρονο στο 26-20 παιχνίδι το σκορ. Θα έχουν την ευκαιρία τους εδώ οι φιλοξενούμενοι να ρίξουν κι άλλο την απόσταση. Τσάπας. Ξεφύγει από τον Φρέρι, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος και σκόραρε κιόλας. Για να μειώσει κι άλλο 26-22. Επίθεση Bumps. Ωραία δόση συνεργασία. Φρέρι Χαριτόπουλου με τον τελευταίο να σκοράρει. Για το 28-22. Πάρα πολύ έχει μια assist από τον Φρέρι, ο οποίος θα αποσυρθεί τώρα για να περάσει την θέση του ο Δεδούσης. Κουσάσης. Αλικανιώτης, πιο δεξιά στον Τσάπα. Πάλι μπαλά στην κορυφή. Δεν βρήκε χώρο για να σουτάρει ο Αλικανιώτης. Το κάνει ο Τσάπας, άστοχα όμως. Τελευταίο δίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Χαριτόπουλος. Δεδούσης. Πολύ καλή αντίδραση αμυντικά από τον Τσάπα, φεύγει στην άλλη πλευρά ο Κουσάσης, ανενόχλητος, σαν σε προπόνηση, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 28-24. Καδάς. Ηρεμία ζητάει από τους συμπαίκτες του. Θα γίνει όμως ακόμα ένα λάθος. Τσάπας φεύγει χωρίς να τον ακολουθεί κανείς και αυτός θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι για το 28-26, στο δίποτο πλέον πλησιάζει η Φλουτ και έχουμε time out για τους Phoenix Bumps. Συνέχεια στην δράση, 1-15 πριν να ολοκληρωθεί και το δεύτερο δεκάλεπτο. Στο 28-26 έχουν καταφέρει να πλησιάσουν οι φιλοξενούμενοι. Αριτόπουλος κλείνεται από δύο, πιέζεται ασφυκτικά. Ο Σκόφογλου όμως θα τον ξαναβρει για να έρθει το καλάθι μετά από μια ακόμα όμορφη συνεργασία. Και τον Χαριτόπουλο να τελειώνει και αυτή την φάση με επιτυχία για το 30-26. Έχουμε φάουλ. Αμυντικό. Όπως λένε οι διαιτητές, από τον Χαριτόπουλο έχει γίνει. Και συμπληρώνονται έτσι και τα ομαδικά από την πλευρά των Phoenix Bumps. Με τον Τσάπα να είναι στην γραμμή των βολών. Έστοχος στην πρώτη. Βάζει και την δεύτερη για το 30-28. Φρέρις, 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Φαίνει χέρι με χέρι στον Χαριτόπουλο. Καλαμιδάς. Θα γυρίσει, θα πάρει μια εκτέλεση. Ψηλότερα από όλους ο Ζαφυρόπουλος, ο οποίος μάζεψε, έχει χτυπήσει όμως. Φαίνεται να πονάει. Χτύπησε εκεί την ώρα της διεκδίκησης του rebound με τον Φρέρι. Μέχρι να μπορεί να συνεχίσει. Θα γίνει αλλαγή τελικά. Ή όχι, να δούμε. Θα γίνει αλλαγή τελικά, έγινε αλλαγή. Ο Ζαφυρόπουλος πήρε τη θέση του αναματερός. Μια επίθεση 18 δευτερολέπτων για την Φλουτ. Τσάπας. Παγόπουλος. Κάει.
σηκώνεται από κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει. Δύο δευτερόλεπτα ακόμα, ένα. Μάχες για τη διεκδίκηση. Έχει τελειώσει όμως το δεκάλεπτο. Με το σκορ να είναι στο 30-28. Ξεκίνησε και το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Phoenix Bumps και Flood. 30-28 δείχνει το σκορ, μόλις δύο πόντους χωρίς τις δύο ομάδες. Δεν θα έρθει σοβαλή εδώ από την καλή αλλά όχι αποτελεσματική κίνηση του Παγόπουλου. Παρέμεινε έτσι η διαφορά των δύο πόντων. Δεν δούσεις Παλαμιδάς, παίζει με πλάτη, Χαριτόπουλος πήρε από το χέρι του και κερδίζει το φάουλο από τον Αλικανιώτη. Έστωχος στην πρώτη βολή του. 31-28. Φτάνει την δεύτερη. Παγόπουλος. Του δίνει και πάλι ο Ζαφυρόπουλος. Πρέπει να μπερδευτούν εκεί με τον Κουσάση. Κρατσάνο μας οι φιλοξενούμενοι. Ναι, Παγόπουλος, έριξε μπροστά το Χαριτόπουλος. Τα 6 δευτερόλεπτα το ρολόι, Αλικανιώτης θα πάρει το τρίποντο. Μαζεύει ο Παλαμιδάς, θα παίξει με μια μακρινή πάσα για τον Δεδούση. Έχει πάνω του κολλημένο τον Αλικανιώτη, δεν μπορεί να σκοράρει. Και ο Τσάπας, μπάλα στα αριστερά. Μαζεύσε ο Μοσκόφογλου. Χαριτόπουλος. Έχουμε κάποια νεύρα μέσα σε Δεδούση και Αλικανιώτη. Από μια τεχνική ποινή στους δύο παίκτες. Πώς θα επαναφέρει ο Παλαμιδάς. Απαντονίου. Στα 1 δευτερόλεπτο που αναγκάζεται να εκτελέσει από πάρα πολύ μακριά. Δεν θα καταφέρουν να κερδίσουν κάτι καλό από αυτή την φάση Bumps. Και έτσι πέρασαν εκμεταλλευτή η επίθεση. Παγόπουλος τώρα για την Flood. Η Βορακάκης πήρε και πάλι από τον Αλικανιώτη. Παγόπουλος. Ωραία η κίνησή του, έχασε την άμυνα ο Παλαμιδάς και σκόραρε ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Παγόπουλος, 31-30. Πεντούσης, σκαστή του πάσα, θα καταλήξει τον Παπαντονίου, ο οποίος ακολουθεί τη φάση. Εκτελεί υποπίεση, μαζεύει. Εδώ μόνο αφήσε και ο Κουσάσης. Στο πόντο πλέον το μάτς, ευκαιρία να περάσουν μπροστά και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Βλέπει τη σκηνή στο Γρηγορακάκης. Είναι στον Αλικανιώτη. Πάλι έξω η μπάλα. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Καφυρόπουλος γυρίζει. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Να μαζεύει το rebound ο Βεδούσης. Θέση οδηγού παραμένουν οι Phoenix Bumps. Παλαμιδάς πάει προς τα μέσα με φόρα. Πάει στην μπάλα στην συνέχεια καθαρά. Και πάλι φάουλ του Μοσκόφογλου πάνω στον Κουστάση. Όλα καλά με τον παίχτη Σλουντ. Δεν φαίνεται να έχει χτυπήσει. Συνέχεια στην δράση.
τον Παγόπουλο. Σασίς. Κάνει και σηκώνεται κατευθείαν ο Γρηγορακάκης. Υπάρχει πάω λίγο αλήθεια να σκοράρει κιόλας. Δεν τα κατάφερε όμως. Έχει δύο βολές να εκτελέσει και μπορεί να δώσει το προβάδισμα τώρα στην Φλουντ. Θα βάλει την πρώτη για την ισοφάριση, 31-31. Και ακόμα μία. Θα την βάλει και αυτή. Μπροστά τώρα η φιλοξενούμενη με 31-32. Χαριτόπουλος. Φιλή πάσα, πήρε όμως Κόφογλου. Και με το δεξί θα τελειώσει με επιτυχία. 33-32. Παγόπουλος. Περιστροφή. Ο Λιπανιώτης του δίνει και πάλι. Θα σε κοντά, αλλά έχει πατήσει γραμμή. Δεν μετράει έτσι. Πάνω από το lay-up. Χαριτόπουλος θέλει να πιάσει τον ύπνο την αντίπαλη άμυνα. Έφτασε γρήγορα στην άλλη πλευρά. Τα έκανε όλα μόνος του σε αυτό το post to post. Για το 35-32. Πάτησε γκάζι. Δεν τον σταμάτησε κανείς. Ο Phoenix πάμε στο συν 3 πλέον. 5-50. Πριν ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος. Παγόπουλος. Ο Σάσης παίρνει, εκτελεί αμέσως. Υπάρχει φάουλ από τον Μοσκόφογλου στον Ζαφυρόπουλο έγινε. Είναι και το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν στην τρίτη περίοδο οι άσπροι. Καθώς έφτασαν τα 4-4-2 τώρα τα ομαδικά. Λικανιώτη στα αριστερά. Αποφασίζει να εκτελέσει, πάρα πολύ κακό το σούτου. Χαριτόπουλος τον σταματάει με φάουλ. Ο Κουσάσης. Του Μπακάρης επιστρέφει για τους Phoenix Bams. Παίρνει την θέση του Μοσκόφογλου. Ρούσης φτιάχνει τώρα την επίθεση για την ομάδα του. Χαριτόπουλος βγήκε στην περιφέρεια για να πάρει το σουτ. Στο χείο όμως του Μπακάρης παλεύει και βρίσκει τελικά τον Χαριτόπουλο. Παλαμιδάς σε αυτή την δεύτερη ευκαιρία των Bumps. Ζητάει τον Χαριτόπουλο να κόψει. Και το του Μπακάρης πάρει το σουτ. Αν δεν το κουσάσεις. Μπάλα στον Παγόπουλο. Κρατάει εκείνο στα 10 δευτερόλεπτα. Εκτελεί κιόλας, αστοχή. Μάζεψε ο Παλαμιδάς. Απαντονίου βρίσκει τον Δεδούση εξαιρετικά. Δεν θα τελειώσει αυτό στο φάση. Χαριτόπουλος θα κάνει το φάουλ πάνω στον Κουσάση. Και έτσι συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά. Με τον Κουσάση να οδηγείται στη γραμμή. Δεν είχε καταλάβει από ό,τι καταλαβαίνω Χαλιτόπουλος ότι με το φάουλ θα συμπληρώνονταν τα ομαδικά. Αυτό και τα βάζει με τον εαυτό του. Παραμένει όμως το 35-32 μετά την πρώτη άστοχη βολή του Κουσάση. Τώρα θα βάλει την δεύτερη. 35-33. Δεν κλείδωσαν το λάθος οι Bumps. Στάσεις. Να περάσει. Ο Αναματερός έχει κάνει βήματα όμως. Έχουν και αλλαγές για τους γηπεδούχους. Φρέρης και Καδάς στο μάτς τώρα. Περνούν εκτός Παλαμιδάς και Δεδούσης. Χαριτόπουλος επανέφερε. Thank you.
Χριστόπουλος με τον Μπακάρι και πάλι Παπαντονίου. Υπό την αστυνομική πίεση του Γρηγορακάκη δεν μπορεί να σκοράρει. Αγόπουλος. Κερδίζει το φάουλ, το οποίο το έχει κάνει ο Καδάς. Θυμίζω πως έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από τους Phoenix Bums. Έχουμε έτσι ένα νέο ζευγάρι βολών για την Φλουτ. Το Παγόπουλο είναι στη γραμμή. Είναι στόχος στην πρώτη βολή του. 35-34. Θα χάσει την δεύτερη. Σπρώξε την μπάλα στην συνέχεια. Αναματερό στον Παγόπουλο και πάλι. Θα χαθεί όμως η κατοχή. Καθώς η μπάλα πέρασε εκτός. Με τον παίχτη της Φλουτ έχει ακουμπήσει τελευταίος. Τρέρις. Πήρε ο Παπαντονίου. Καλή άμυνα από τον Παγόπουλο. Διεκδικεί εκεί με τον Καδά. Υπάρχει όμως φάουλ. Όχι. Έχουμε 14 δευτερόλεπτα, πρέπει να δώσει και πόδι. Τρέρις. Θα το πάρει από αρκετά μακριά. Τόνιασε το σουτ. Δεν θα καταλήξει όμως σε κάτι καλό αυτό το, αυτή η μακρινή εκτέλεση του Φρέρι, παραμένει το 35-34. Παγόπουλος στα 11. Αφήνει έξω αναματερός. Κουσάσεις για 3. Δεν το βάζει μαζί στο Καδάς. Χαριτόπουλος στέκεται, εκτελεί για 2. Ένα στο γοτοσού του. Προστατεύει την μπάλα ο αναματερός για να ξεφύγει από τον Τουμπακάρη. Γρηγορακάκης. Ωραία, θα γυρίσει. Θα σηκωθεί για 2, θα το βάλει. 35-36. Επόμενα προσπέρασμα για την Φλουτ. 25 πριν να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Συνεργάζεται με τον Καδά, δυσκολεύεται αυτός να πιάσει την μπάλα. Του δίνει ξανά εκτέλεση από κοντά, η οποία δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Σάσης αναλαμβάνει να κατεβάσει. Παίζει με τον Τζαφυρόπουλο, αυτός πιο αριστερά. Παγόπουλος. Πασάρει τελικά. Τρίποντο από τον Γρηγορακάκη και πάλι αυτός θα βρει τον στόχο. Δεύτερο δικό του συνεχόμενο καλάθι για το 35-38. Φρέρις. Καδάς έχει μείνει με τον Παγόπουλο. Φρέρις κρατάει για να πάρει ο ίδιος το σουτ. Συνέχεια με τον Κουσάση. Ζαφυρόπουλος. Αναματερός παλεύει με τον Καδά για να πάρει καλύτερη θέση. Κουσάς κράτησε. Ζαφυρόπουλος στα 5. Πέφτει πάνω του ο Καδάς και έχουμε φάουλ. Τσάπας από τη μία και Μοσκόφογλου από την άλλη. Επιστρέφουν στο παρκέ για τις δύο ομάδες. Πρώτη βολή από τον Τζαφυρόπουλο. Έξω και η δεύτερη, 0-2. Μαζί φανεί άσπρη, μπάλα καταλήγει στον Φρέρι. Από τα δεξιά πατάει γερά. Πήγε με την βοήθεια του ταμπλό να σκοράρει, δεν τα κατάφερε. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο.
χέρια του, κάνει ωραία κίνηση, πάρα πολύ όμορφη assist. Πάσα τελικά, δεν θα γίνει assist από τον Τσαφυρόπουλο. 27 δευτερόλεπτα θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα στην επόμενη επίθεση. Φρέρις κρατάει στα 10 για τους Bumps. Χαριτόπουλος με βηματάκι πίσω, αστοχή, 7 δευτερόλεπτα για την Φλουτ. Μπερδεύτηκαν όμως εκεί υπέρ των φιλοξενούμενων. Φρέρις θα πάρει την προσπάθεια. Μπάλα καταλήγει εκτός, αλλά έχει τελειώσει ο χρόνος. Ολοκληρώνεται έτσι η τρίτη περίοδος με το σκορ το 35-38. Μόλις πήγαμε και στην τέταρτη περίοδο με τους φιλοξενούμενους να έχουν καταφέρει να πάρουν τα ενία. 35-38 το σκορ. Τα πάντα ωστόσο είναι ανοιχτά, η απόσταση δεν είναι μεγάλη. Μόλις τους πόντι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Νωρίτερα υπενθυμίζω, Phoenix Bumps είχαν φτάσει στο σύν 9. Ωστόσο η αντίδραση ήρθε άμεσα από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι μάζεψαν την διαφορά. Τώρα έχουν καταφέρει να έχουν και το τιμόνι στα δικά τους χέρια. Σάσης πάλι τελικά την εκτέλεση ο Τσάπας, ανάποδο λέει από του Παγόπουλου, θα καταλήξει πάνω από το ταμπλό. Φρέρις δεν είναι δυναμικά, ο Κουσάσης πετάει εκτός του μπάλα. Μια τεχνική ποινή σε Χαριτόπουλο και Τσάπαν, είδα καλά για να ματερώ, χωρέσε με, δεν προλάβα να δω. Παπαντωνίου, υπάρχει φάουλ πριν να τελειώσει ο χρόνος. Πάνω στον Παπαντωνίου, στο τσακ λαβαίνει και κερδίζει το φάουλ που θα τον στείλει στη γραμμή για δύο βολές. Συζητήσεις ανάμεσα σε Τσάπα και Χαριτόπουλο συνεχίζονται και έχουμε κάποιες νέες παρατηρήσεις από τους διαιτητές. Παντωνίου βάζει την πρώτη. 36-38. Μέσα και η δεύτερη, αλάνθαστος. Ο Παντωνίου από την γραμμή, 37-38 πλέον. Παγόπουλος. Μπαλά στο πλάι, Αλικανιώτης θα επιχειρήσει ένα τρίποντο. Δεν μπόρεσε ο Καλάς να καθαρίσει το rebound και έτσι δίνει μια νέα ευκαιρία στους αντιπάλους του. Στην επαναφορά ο Αναματερός βρήκε εξαιρετικά τον Τσάπα, τον έχασε ο Παπαντωνίου, ο οποίος είναι και ο παίκτης που έκανε το φάουλ στην συνέχεια. Είναι σειρά της Φλουτ να πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Ο Τσάπας 37-39. Μέσα και η δεύτερη. 37-40. Φρέρις. Παντωνίου ζητάει ο Χαριτόπουλος. Θα πάρει το σούτ λίγο πιο πίσω από την γραμμή της βολής. Μαζεύσε ο Κουσάσης. Παγόπουλος.
Αλικανιώτο, ο αναματέρος με συγχωρείτε, το άφησαν χώρο. Δεν μπορέσαν να ευστοχίσει, Παγούπουλος μετά το εξαιρετικό rebound των φιλοξενούμενων. Σάσης, σε νέο τρίποντο οι φιλοξενούμενοι. Ψηλότερα ο αναματέρος, νέα ανανεωμένη επίθεση. Και έχουμε το καλάθι από τον αναματερό, 37-42. Στο συν 5 πλέον η Φλουτ. Και έχουμε time out για τους άσπρους. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο Κάρβουνο. Σε 37-42 βρισκόμαστε. Με τους φιλοξενούμενους να έχουν πει καλύτερα σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Και να έχουν πάρει ένα προβάδισμα 5 από τον τώρα. Χαριτόπουλος πιεζόμενος, άφησε τον Παλαμίδα. Τελεί για τρεις αυτός και βρίσκει ένα σούτ ανάσα για τους γηπεδούχους, 40-42. Στο δίποδο πλέον η διαφορά. Σάσης, χέρι με χέρι στον Παγόπουλο. Για δύο πόντους, να υπάρχει και φάουλ στον αναματερό. Από δύο έχουν τώρα οι δύο ομάδες. Σάσης επαναφέρει. Πάσα έξω, προσποίηση. Παγόπουλος εκτελεί για δύο. Μαζεύει ο Βεδούσης. Μπάλα είναι για την Φλουτ, όπως λέει ο ρεφερί. Να δούμε τι θα αποφασίσει τελικά οι δύο διαιτητές. Σε ποιον θα πάει η κατοχή. Αλλά είναι για τους Phoenix Bums τελικά. Κατεβάζει ο Παλαμιδάς. Παντωνίου. Καλή αντίδραση από τον Αλικανιώτη, ο οποίος θα κλέψει. Καγόπουλος παίρνει το κέντρο. Ζητάει κοντά τον Κουσάση, ψάχνει επιλογές, αφήνει στον Τσάπα. Πάει προς τα μέσα, εκείνος καλάθι και φάουλ. Έσπασε την άμυνα τον Μπαμς, έφτασε μέχρι το καλάθι για το 40-44. Να είναι και τρίτο φάουλ αυτό για τον Παλαμιδά. Μια συμπληρωματική βολή τώρα για τον Τσάπα. Μπορεί να φέρει στο συν 5 την ομάδα, δεν θα τα καταφέρει, παραμένει το 40-44. 6-40 ακόμα για το τέλος. Χαριτόπουλος. Σταματάει τη φορά του με φάουλ ο Κουσάσης. Παλαμιδάς από αρκετά μακριά εκτελεί. Το πήρα το σπίτι του. Το βάλε. Και έφερε την ομάδα του και πάλι στον πόντο. 43-44. Σαγόπουλος. Κάνει τις τρίπλες ο αναματερός. Ζητάει ξανά η μπάλα, καταλήγει στον Τσάπα. Πολύ καλή άμυνα του Δεδούση. Θα βρεθεί στο παρκέ. Τρίποντο του Τσάπα και εκτελεί. Πυροβολή ο Τσάπας. 43-47. Άμεση απάντηση και με το ίδιο νόμισμα. Διαχείρος Τσάπα. Απαντωνίου. Δεν θα έρθει το τρίποντο για τους άσπρους. Πέρασε ο Κουσάκης. Αλλά στον Παγόπουλο, ο οποίος θα πάρει την εκτέλεση με τη βοήθεια. Ο ταμπλό θα αφήσει την μπάλα του καλαθιού για το 43-49. Ενώ δείχνει να έχει χτυπήσει ο Μοσκόφογλου. Δίνει τώρα τα χέρια με τον Παγόπουλο. Κάποιες διαμαρτύριες από την πλευρά του Δεδούση. Συνέχεια με Χαριτόπουλο, 43-49 υπενθυμίζω. Είναι την μπάλα εκείνος να κυλήσει.
Παλαμιδάς. Και χώρο εκτέλεση και πάλι από μακριά, αυτή τη φορά όμως ήταν κακό το σουτ. Και η κατοχή περνάει στα χέρια της φιλοξενούμενης ομάδας. Η ένταση θα έχει αρχίσει και ανεβαίνει όσο πλησιάζουμε προς το φινάλι. Είπαμε πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο θα κρίνει ποια ομάδα από τις δύο θα συνεχίσει στους 8 της Master League. Σκοράρει 43-51 και έχουμε time out για τους Phoenix Bumps. Στο σύν 8 έχει καταφέρει να βρεθεί πλέον η Flood, 43-51 στο σκορ, με 5 λεπτά να απομένουν ακόμα για τη λήξη. Μοσκόφογλου, η λύση μπάλα στο Φάνη, κατέληξε εκτός. Παγόπουλος αναλαμβάνει να κατεβάσει. Παίζει με τον Αλικανιώτη, με τον Τσάπα, με συγχωρείτε. Θυρόπουλος έχει βάλει στην πλάτη τον Μοσκόφογλου, πάει για βοήθεια στην άμυνα και ο Χαριτόπουλος, ο οποίος αγραπώ στην μπάλα τα χέρια του αντιπάλου του. 3-1-3, Χαριτόπουλος μέχρι το τέλος με τα αριστερό, λέει από θα τελειώσει τη φάση. Για το 45-51. Παγόπουλος ασίστ στον Τσάπα τελικά, καθώς δεν μπορούσε να περάσει τον Τσαχυρόπουλο. Ένα σούτ εκτός ευρωπαίας, δύσκολη επιλογή στον Τσάπα. Παπαντονίου βλέπει επιλογές, ζητάει βοήθεια. Δίνει ο Δεδούσης, ο οποίος θα χάσει αλλά αντικανονικά τον Κουσάση. Παναφέρει ο Δεδούσης. Χαριτόπουλος μαθάρει τελικά στον Μοσκόφογλου με φάουλ τον Ζαφυρόπουλο. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Μοσκόφογλου, μειώνει σε 46-51. Κάνει την δεύτερη όμως, παραμένει διαφορά στους 5. Σάσης σε στον Παγόπουλο, θα γυρίσει, βλέπει μπροστά τον Παλαμιδά. Τρίποδο του Κουσάση υπό την πίεση του Χαριτόπουλου. Καθαρίζει την φάση ο Παπαντονίου, ποιος πιέζεται. Παλαμιδάς δυσκολεύεται, κρατάει όμως. Η πίεση συνεχίζεται από την Φλουντ. Χαριτόπουλος θα βρει ένα σουτ. Δεν θα το βάλει. Βλέπετε και την αντίδρασή του. Παρελθαμένη ευκαιρία. 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Πλησιάζουμε στο φινάλε. Με την Φλουντ να κρατάει το προβάδισμα. 46-51. Χέρι με χέρι. Κακή αντίδραση τον Τσάπα, μάζεψε ο Χαριτόπουλος. Κινεί στον Παπαντονίου, αυτός ηρεμεί την κατάσταση. Βλέπει τον Δεδούση απέναντι, αυτός στέκεται, εκτελεί για τρεις. Δεν μπαίνει το καλάθι. Ψάχνουν το μακρινό σου στις τελευταίες επιθέσεις. Μπαμς, δεν το βρίσκουν. Και έτσι δεν μειώνεται και η απόσταση. 2-40 ακόμα. Τσάπας γυρίζει ο Παναματερός, πρόλαβε την μπάλα ο Ζαφυρόπουλος, δεν θα του κάνει το χατήρι όμως η μπάλα στην συνέχεια. Παπαντονίου δίπλα στον Χαριτόπουλο, ο ίδιος θα πάρει την εκτέλεση. Θα βγει και αυτή η άμυνα από την Φλουτ, καθώς η Μπαμψή είναι άστοχη. Και μπήκαμε μόλις στο τελευταίο δίλεπτο. Κουσάσης στο κοτοτρίποντο, μαζί στο Δεδούσης.
έχασε αντικανονικά τον Τσάπα. Και έχουμε βολές, ενώ αυτό είναι και το τρίτο προσωπικό φαουλ για τον Τσάπα. Κάθε φαουλ από εδώ και πέρα είναι βολές και για τις δύο ομάδες. Χαριτόπουλος βάζει την πρώτη. 47-51 το σκορ. Ετοιμάζεται τώρα για την δεύτερη. Θα την βάλει και αυτή. 48-51. Παγόπουλος. Ωραία, θα περάσει από τον Παπαντονίου. Σηκώνεται μπροστά το Παλαμιδάς, ο οποίος θα παίξει καλή άμυνα. Οπότε θα παίξει τον Χαριτόπουλο. Πιέζεται εκείνο στο έδαφος. Ο Παγόπουλος, υπάρχει φάουλ. Διαφώνουν από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Θεωρούν πως δεν έγινε κάτι το αντικανονικό. Έχουμε και time out. Στη γραμμή για τις δύο βολές του Χαριτόπουλος. 1.25 ακόμα για το τέλος, 48-51 το σκορ. Μειώνει 49-51. Νωρίτερα έφτιαξε και στις δύο βολές του. Να δούμε αν θα το κάνει και πάλι. Μέσα και η δεύτερη και πάλι. Καμία άστοχη. 50-51. Αλλά έξω ο Τσάπας το σπίτι. Αναματερός θα πάρει το δίποντο τελικά. Σε καλύτερη θέση ο Παπαντονίου. Χαριτόπουλος κουβαλάει την μπάλα. Θα κάνει λάθος πάσα. Έκλεψε ο Ζαφυρόπουλος. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα. Τσάπας είναι στον Παγόπουλο. Κρατάει εκείνος Τσάπας στην περιφέρεια. Πάλι Παγόπουλος εκτελεί πίσω από το σκριν. Μπάλα στο σίδερο. Δεδούσης. Δεν βιάζεται. Δεν ρισκάρει. Περιμένει τους παίκτες του για μια οργανωμένη επίθεση. 15 δευτερόλεπτα, 24 γενικά για το τέλος. Δεδούσης κρατάει. Θέλει να συνεργαστεί με τον Μοσκόφο που είναι κακή η πάσα του, η κατοχή είναι για την Φλουντ. Νέο λάθος για τους Μπαμς. Μπορεί να είναι και καθοριστικό. 13 δευτερόλεπτα. Θα κάνει το φάουλο Δεδούσης και στέλνει στην γραμμή τον αντίπαλό του. Παγόπουλος αναλάβει τις δύο σημαντικές βολές. Με 11 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος. Έξω η πρώτη. Ετοιμάζεται σιγά σιγά για την δεύτερη. Και την δεύτερη, 0-2. Ο ίδιος πάλεψε για το rebound, δεν τα κατάφερε. Μπάλα από το δικό του σώμα κατέληξε εκτός και έχουν μία τελευταία επίθεση οι Phoenix Bumps για να διεκδικήσουν την νίκη. Πάμε σε time out. δευτερόλεπτα, 9,6 για την ακρίβεια στην διάθεση των Phoenix Bumps. 50-51 μπροστά η Flood. Θα ψάξουν ένα νικητήριο σου τώρα οι γηπεδούχοι. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Χαριτόπουλος. Δεδούσης. Το κοντά θα το χάσει. Τσάπας μαζεύει και παίρνει και το φάουλ
τον Δεδούση. Τρεις αμέσως πέμπτη. Να του δώσει το χέρι. Στα τρία. Κόμμα δύο έχει σταματήσει το ρολόι. Κάτι λένε τώρα οι δύο διαιτητές. Δύο βολές για τον Τσάπα. Ποιος είναι ήδη στημένος στη γραμμή. Όχι, έχει δοθεί αντιαθλητικό φαουλ τελικά. Στοχή στην πρώτη ο Τσάπας. Μαζί την δεύτερη. 50-52. Κατοχή είναι και πάλι για την Φλουτ. Μόλις 3 δευτερόλεπτα απομένουν. Αναφέρει ο Τσάπας. Ο Κουσκάτσης πέφτει αμέσως πάνω του ο Χαριτόπουλος. Το ρολόι να σταματάει στα 2 δευτερόλεπτα τώρα. Τα 52 υπενθυμίζω. Φλουτ. Είναι πολύ κοντά στη νίκη, βάζει την πρώτη. Ο Κουσάσης 50-53. Μαζί τώρα για την δεύτερη, θα την βάλει και αυτή. 50-54 και πλέον νομίζω πως οι φιλοξενούμενοι είναι αγκαλιά με την πρόκριση. 2 δευτερόλεπτα απομένουν. Μπαλά θα καταλήξει σε κανέναν. Ούτε ο Φρέρης ούτε ο Παπαντονίου πήγαν πάνω στην μπάλα. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε. Νίκη λοιπόν για την Φλουτ, η οποία θα κάνει το 2-1 στην σειρά. Και είναι και αυτή που θα πάρει την πρόκριση για τις 8 καλύτερες ομάδες της Master League. Από την άλλη η πορεία στην φετινή σεζόν τελειώνει εδώ για τους Phoenix Bumps. Φινάλ λοιπόν και επίσημα 50-54. Η Φλουτ επικρατεί τον Phoenix Bumps.